στα Γιάννενα. Ο πεντάχρονος, ένας πεντάχρονος, όσο έπαιζε σε μία παιδική χαρά, λοιπόν, ακροτηριάστηκε σε τσουλήθρα. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα η συνάδελφος Βάσος Κουλίκα από το ipiruspost.gr. Να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι η υγεία, βέβαια, αυτή τη στιγμή, η κατάσταση της υγείας του παιδιού, αλλά και τι έγινε από εκεί και στο εξής με την συγκεκριμένη παιδική χαρά. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Από τις απογευματινές ώρες και μετά, οι γιατροί θα είναι σε θέση να πούνε, να μιλήσουν με ασφάλεια για την επιτυχία ή όχι της επέμβασης συγκόλησης που έκαναν στο πεντάχρονο αγοράκι. Το αγοράκι το Σάββατο το απόγευμα τραυματίστηκε, έχασε τον αντίχειρα του χεριού του την ώρα του παιχνιδιού. Είχε ανέβει σε μία τσουλήθρα, ολοκένουργια τσουλήθρα, πιστοποιημένη τσουλήθρα. Όμως υπήρχε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται, με αποτέλεσμα εκεί να κοπεί, να ακροτηριαστεί και αμέσως να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χατζικώστα, το οποίο εφημέρευε. Υποβλήθηκε σε μία πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση από την ορθοπαιδική ομάδα του νοσοκομείου, με την συμβολή και καθηγητών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και θα πρέπει να συμπληρωθεί το 48ωρο, όπως σημειώνουν οι γιατροί, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν πέτυχε ή όχι η επέμβαση. Άρα, Βάσο, μιλάμε για κακοτεχνία, δεν μιλάμε για κάτι που δημιουργήθηκε λόγω της φθοράς στη συγκεκριμένη τσουλήθρα. Αναζητούνται, φανταζόμαστε, οι υπεύθυνοι για όσα μας διδαστήκαν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φθορά της παιδικής χαράς. Είναι ένα έργο το οποίο ακόμα δεν έχει παραλυφθεί από το Δήμο. Η ανάπλαση ενός πάρκου στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, έργο του ΕΣΦΑ με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, αρκετά υψηλό προϋπολογισμό. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η προσωρινή παραλαβή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων σε συνέντευξη τύπου που έκανε σήμερα, δεν έχει γίνει ακόμη από το Δήμο. Με τον τρόπο αυτό αποποιήθηκε και οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου, πετώντας ουσιαστικά τον μπαλάκι στον εργολάβο. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί από καμία πλευρά ποιος έδωσε την εντολή για να ανοίξει το πάρκο. Γιατί την ώρα που του ατυχήματος, όπως και τις προηγούμενες μέρες, καθώς βελτιώθηκε ο καιρός επιτέλους και στα Γιάννενα, ήταν δεκάδες τα παιδιά που συγκεντρώνονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται για το μοναδικό οργανωμένο πάρκο στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Έργο λοιπόν καινούριο, έργο του ΕΣΠΑ, με πιστοποιήσεις και των οργάνων που έχουν τοποθετηθεί. Πρόκειται να είναι η πρώτη πιστοποιημένη η παιδική χαρά στην πόλη των Ιωαννίνων. Δεν ξέρουμε τελικά αν κάτι τέτοιο θα γίνει στο τέλος. Η Επιτροπή Ελέγχου τώρα της αποκεντρωμένης διοίκησης, λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη του Δημάρχου, έκανε δηλώσεις ο επικεφαλής της, ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, σημειώνοντας ότι ουδέποτε έδωσε το πράσινο φως να ανοίξει παιδική χαρά. Αντιθέτως, μάλιστα, κατά τον έλεγχο διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα, τα οποία και ζήτησε να επιδιορθωθούν. Αυτή την ώρα γίνεται αυτοψία από την ίδια Επιτροπή στο πάρκο και καταγράφονται ένα προς ένα τα προβλήματα, τα οποία αφορούν τόσο στην στατικότητα και των παιχνιδιών που έχουν τοποθετηθεί και των διαδρόμων που έχουν κατασκευαστεί, αλλά και άλλων προβλημάτων, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα παιχνίδια είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Μάλιστα. Οπότε, Βάσο, εμείς αφού ευχηθούμε βέβαια να πάνε όλα καλά με τον πεντάχρονο, να πούμε ότι η Ήπειρους Post λειτουργήσε και συμπληρωματικά, αλλά και για να γύρει την προσοχή στους γονείς και τους κατοίκους των Ιωαννίνων, έκανε μία έρευνα και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές της περιοχής. Φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, στις οθόνες μας. Ναι. Και διαπιστώσατε... Προβλήματα. Βέβαια. Παντού προβλήματα. Υπάρχει βέβαια μία διαφορά. Όλες αυτές οι παιδικές χαρές έχουν κατασκευαστεί πριν από κάποια χρόνια. Τους τελευταίους μήνες ο Δήμος έχει τοποθετήσει τις γνωστές πινακίδες. Φαντάζομαι, θα τις βλέπετε και στη Ζάκυνθο, ότι απαγορεύεται η είσοδος, η χρήση των παιχνιδιών γίνεται με προσωπική ευθύνη. Ναι.
γιατί δεν είναι σε θέση να καλύψει το ποσό του 1 εκατομμυρίου περίπου που απαιτείται, ώστε οι παιδικές χαρές να βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα μπορέσουν να πιστοποιηθούν. Βρέθηκε λοιπόν αυτή η φόρμουλα. Όμως από τότε, αρκετούς μήνες δηλαδή, δεν έχει μπει ούτε μία βίδα. Αντιθέτως, η κατάσταση κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Με αποτέλεσμα, τώρα που ο καιρός βελτιώνεται κιόλας, να ευχόμαστε και να ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο άλλο ατύχημα. Βάσο, αυτές οι πινακίδες είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έπρεπε να υπάρχει και κάτω και κόνισμα. Δεν σας άκουσα. Έπρεπε κάτω από την πινακίδα να υπάρχει και εικόνισμα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Ευχολόγια. Είναι μια πινακίδα που μπορεί βέβαια να, ο Δήμος να κάνει το Δήμο να αισθάνεται ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Όμως δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλες αυτές οι παιδικές χαρές, τις καλές μέρες είναι γεμάτες παιδιά. Εννοείται ότι είναι γεμάτες παιδιά. Βέβαια. Τι να πούμε, η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι οι Δήμοι παίρνουν δυσκολίες, ότι δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ΚΑΠ, αλλά παρόλα αυτά κάποια απλά πράγματα πιθανόν να μπορούσαν να γίνουν, αν μη τι άλλο το κόψιμο των χόρτων από τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στην Ήπειρος. Πώς το βλέπουμε? Μήπως είναι και προστατευτικά τα χόρτα, γιατί μπορεί να πέσει τα μαλακά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Ναι. Ίσως. Και σας λέω τουλάχιστον να πέσουν παιδικές χαρές που έχουν κατασκευαστεί πριν από κάποια χρόνια. Στην περίπτωση της παιδικής χαράς όπου τραυματίστηκε το παιδάκι, έκοψε το χέρι του δηλαδή, ακροτηριάστηκε κατεβαίνοντας την τσουλήθρα. Ήταν ατυχές περιστατικό μάλλον αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ατυχές περιστατικό ή είναι η κακοτεχνία. Εντάξει, αυτό θα το δει, κάποια έρευνα θα γίνει και θα το... Προφανώς θα γίνει έρευνα, ούτως ή άλλως έχει επιληθεί η αστυνομία. Η αστυνομία ήταν αυτή που εκένωσε το πάρκο, διεξάγει τη σχετική έρευνα, αλλά είναι τόσα τα προβλήματα που διαπιστώ οι κάτοικοι που το έχουν επισκεφθεί, που δεν δικαιολογείται για μια παιδική χαρά που δεν έχει συμπληρώσει καλά-καλά μήνα λειτουργίας, δεν έχει παραλυφθεί καν προσωρινά από το Δήμο. Βέβαια. Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ εκτενές. Μας έδωσες πάρα πολύ επαρκείς πληροφορίες και σφαιρική εικόνα για την όλη κατάσταση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.